Θα συνδεθούμε τώρα με το κέντρο του Παρισιού, εκεί που χτυπά ήδη η καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων και όπου βρίσκεται η Σπυριδούλα Σπανέα, η απεσταλμένη μας. Θα μας μεταφέρει το κλίμα, Σπυριδούλα. Καλησπέρα από τον πύργο του Άιφελ και από τον σιδηρόφραχτο Σικουάνα. Η λέξη δρακόντια, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, ίσως να είναι λίγη, Γιάννη, για να περιγράψουμε αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Η περιοχή που βρίσκομαι και κάνουμε τη ζωντανή μας σύνδεση, δεν μπορεί να πλησιάσει κανένα αυτοκίνητο παρά μόνο αυτά που φέρουν διαπίστευση και σχετίζονται με τη διοργάνωση. Αξίζει να πω ότι ακόμα και τα ταξί, ο οδηγός δεν έχει διαπίστευση, οπότε δεν μπορεί ούτε το ταξί να μπει σε αυτό το χώρο. Δίπλα από εδώ που βρίσκομαι θα διεξαχθεί την Παρασκευή η τελετή έναρξης, όπου θα γίνει η παρέλαση 205 κρατών που θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Όμως η διοργάνωση δεν άρχισε με τους καλύτερους ιονούς. Στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε με φασαρίες, γιατί μπορεί τα μέτια να είναι δρακόντια σε ό,τι αφορά την τελετή έναρξης, αλλά φαίνεται οι Γάλλοι ακόμα δεν έχουν πλαισιώσει με δυνάμεις ασφαλείας τα γήπεδα και τα στάδια όπως πρέπει. Και δεν εξηγείται διαφορετικά πως ενώ μετά τον αγώνα Αργεντινή-Μαρόκο, την ώρα που η Αργεντινή ισοφάρισε, μπήκαν μέσα στο γήπεδο οπαδοί, πέταξαν κροτίδες και βεγγαλικά, με αποτέλεσμα οι διαιτητές και οι παίκτες να φύγουν από το γήπεδο. Και έχει και συνέχεια, γιατί ύστερα από 2 ώρες, με τη χρήση VAR, τον γκολ της Αργεντινής ακυρώθηκε. Παίχτηκαν 3 λεπτά αγώνα και νικητής αναδείχθηκε το Μαρόκο. Ήδη ξεκίνησαν λοιπόν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες πριν από την τελετή έναρξης και μάλλον έπιασαν στον ύπνο τις γαλλικές αρχές ως προς τα κενά ασφαλείας που μας επεσήμανε. Σε ευχαριστούμε.